Καταρχάς, οι ημέρες είναι 8 και όχι 7. Δεύτερον, αυτά δεν είναι για μας και το ξέρεις. Κοίταξε να βρεις κάτι άλλο και γρήγορα. Άκου 7 μέρες στο θαβό. Η κατασκήνωση. Η κατασκήνωση εδώ στο θαβόρ. Τα συναισθήματα που μας προκαλεί δεν μπορούν να περιγραφούν με ωραίες λέξεις. Είναι κάτι πέρα από εικόνες, λόγια και αναμνήσεις. Καλά, πλάκα κάνεις. Πάλι τα ίδια. Με αυτό θα κοιμηθούμε. Άσε με να το φτιάξω εγώ. Εσύ δεν ξέρεις. Everybody will be dancing and we'll feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we'll feeling alright. Everybody will be dancing tonight, feeling it right. Everybody will be dancing and we'll feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we'll feeling alright. Everybody will be dancing tonight, feeling it right. Everybody will be dancing and we'll feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Πήραμε τα ισόρουχα. Αν ήταν όμως ο αδερφός μου, ας τα να πάνε. Έλα μέχρι Σάββα. Μην πίνει σημασία. Έτσι μάθαμε, έτσι! Τίποτα. Έτσι! 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 Στέφανε. Ένα χειροκρότημα για τον Στέφανε.
14 λεπτά ήταν. 14. Δεν τα έχουμε να τα δώσουμε ένα κουμπ. Αύριο θα έχουμε ψαλίδι. 14 λεπτά θα έχετε στο χέρι σας. Τόσο καλή το πρώτο. 14 λεπτά. Μπράβο. Με χρονοτού μεγάλου τελικού. Ένα λεπτό, μην έχω δίπλα μου τον αρχηγό της κατασκήνωσης και μεγάλο πρωταγωνιστή του τελικού 1986. Κύριε διαιτητά, παρακαλώ, περιμένετε. Κύριε διαιτητά, κύριε διαιτητά. Παρακαλώ, τα κανάλια μας ζητάνε να καθυστερήσει λίγο η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο κύριος αρχηγός θέλει να μας κάνει μία δήλωση για αυτό το μεγάλο τελικό. Λοιπόν, πραγματικά είμαι βαθύτατα συγκινημένος που βλέπω μετά από 23 χρόνια έναν φοβερό τελικό. Γυρίζω πίσω 23 χρόνια όπου ο συγκεκριμένος διαιτητής έμεινε κόκαλο ή άγαλμα όταν αντίπαλος ποδοσφαιριστής στο γήπεδο αυτό του πέρασε την μπάλα πάνω από το κεφάλι και βρέθηκε μόνος του με την αιστεία. Παλιές αναμνήσεις. Γεια σας κύριε Κώστα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν με το σχόλιο του κύριου αρχηγού. Πληροφορίες βέβαια λένε ότι δεν ήταν πολύ δύσκολο να περάσει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του, γιατί ο διαιτητής είχε το ύψος του γιου του αυτή τη στιγμή. 23 χρόνια, 24, δεν έχει σημασία. Πράγματι, η κατασκήνωση στο Θαβόρ είναι πέρα από λόγια, εικόνες και αναμνήσεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Μάριο, τους ομαδάρχες μας, τις μαγείρισες που δεν μας χάλασαν ποτέ χατήρι. Αλλά πάνω απ' όλους ευχαριστούμε το σεβαστό μας γέροντα που είναι πάντα μαζί μας. Για όλο τον επόμενο χρόνο, η σκέψη μας θα είναι εδώ, στο Θαβόρ. Καλή αντάμωση σε όλους.